Σήμερα σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε με έναν τρόπο, θα έλεγα θεμελιακά διαφορετικό, για την έννοια της ομορφιάς. Θα τη συνδυάσουμε με την απόλαυση. Μερικές φορές νομίζουμε ότι δεν έχουν σχέση η μία έννοια με την άλλη. Το ερώτημα είναι αν η ομορφιά είναι χρήσιμη. Είναι μερικοί που αναρωτιούν. Μετά θα αναρωτηθούμε αν η ομορφιά είναι η ουσιαστική. Μάλλον θα εξηγήσουμε ότι επειδή είναι ουσιαστική, είναι ουσιαστικά άχρηστη. Και γιατί είναι άχρηστη. Γιατί είμαστε σε έναν τομέα, που είναι βέβαια ο χώρος της ανθρωπότητας, όπου δεν υπάρχει τίποτα το χρηστικό. Δηλαδή, προσπαθώ τώρα να πω ότι η ομορφιά ανήκει στην ανθρωπότητα. Άμα δεν υπάρχει ομορφιά, δεν είναι της ανθρωπότητας. Είναι άλλο θέμα. Και σήμερα θα επικεντρωθούμε μόνο σε αυτό. Είναι πάνω ότι ενδιαφέρον όταν λέμε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε μόνο με την ανθρωπότητα. Γιατί δηλαδή πολλοί θα πούν, μα είναι δηλαδή το όλο. Δεν το λέω με αυτή την έννοια, το λέω ότι θα ασχοληθούμε με την ψυχότητα, με τις ψυχές της ανθρωπότητας. Θα ασχοληθούμε με το πώς βλέπει η ανθρωπότητα τη φύση. Θα ασχοληθούμε με ευκάλυπτους που γίνονται έργα τέχνης μέσω της φύσης. Θα ασχοληθούμε με, με έργα τέχνης που γίνονται φυσικά λόγω της επιλογής των ανθρώπων. Θα ασχοληθούμε με το τεχνητό που είναι το πιο όμορφο φυσικό που έχουμε. Θα ασχοληθούμε με το φυσικό που είναι το πιο περίπλοκο τεχνητό που έχουμε. Θα ασχοληθούμε με την απόλαυση για ποιο λόγο. Γιατί το ερώτημα είναι πώς μεγαλώνουμε χωρίς να φουσκώνουμε. Δηλαδή, πολλοί από εμά ασχολούνται και υπάρχουν και τομεί ολόκληροι με τον εαυτό τους. Αυτοί οι τομείς μας εξηγούν ότι άμα έχουμε προβλήματα είναι με τους άλλους. Οι άλλοι είναι τα προβλήματα. Το έχει κάνει και ο Σάρτ, αλλά τέλος πάντων αυτοί οι τομείς το λένε κατεξοχή. Το ερώτημα είναι αν εμείς βλέπουμε τους άλλους με έναν τρόπο όμορφο. Το όμορφο έχει μια παγκοσμιότητα, αλλά έχει ένα παράδοξο. Είναι μια παγκοσμιότητα την οποία ο καθένας βλέπει διαφορετικά. Αλλά όπως λέει και ένας Γάλλος φιλόσοφος, λέει ενώ ο καθένας το λέει και ο Κάντ, βέβαια. Ενώ ο καθένας βλέπει κάτι που θεωρεί ότι είναι όμορφο για τον εαυτό του, επειδή η ομορφιά έχει μια παγκοσμιότητα, δεν λέει αυτό είναι όμορφο για μένα, λέει είναι όμορφο. Αποφασίζει ότι θα είναι όμορφο και για τους άλλους. Λειτουργεί ουσιαστικά σαν αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας. Λέει, Εμένα μου ρώτησαν τη γνώμη μου και την έδωσα. Αυτό είναι όμορφο. Η ενάτη του Μπετόβεν είναι όμορφη. Ο διπλανός λέει τι είναι. Ε, θα του εξηγήσει τι είναι η ομορφιά, όχι τι είναι η συμφωνία. Άρα θα κάνουν μια συμφωνία πάνω στην ομορφιά και θα κάνουν ένα έργο τέχνης πάνω στη συμφωνία. Όταν το λέμε αυτό, είναι όμορφο, είναι δύσκολο να μην βρεθεί κάποιος που θεωρητικά θα μπορούσε να το αμφισβητήσει. Το θέμα είναι με ποιο κριτήριο. Κριτήριο του Πόπερ, του Λακάτος, τεχνικές του Φέιρ σε ποιο σημείο να διαφωνείς. Το άλλο που θέλω να, δείξουμε σε αυτό το masterclass είναι η απόλαυση. Η απόλαυση συσχετίζεται πάρα πολύ με την χαρά. Έχουμε ήδη ορίσει χαρά και με τα χαρά. Έχουμε κάνει μια διαφοροποίηση μεταξύ της ειρήνης και της ελευθερίας. Και θα σας κάνω τώρα μια ερώτηση. την ελευθερία, την απολαμβάνουμε. Το ερώτημα είναι αν απολαμβάνουμε την ειρήνη. Και θα δείτε ότι δεν είναι κλασική αυτή η προσέγγιση. Γιατί, Γιατί στην πραγματικότητα την ειρήνη μπορείς να την υποστείς. Δεν μπορείς να υποστείς την ελευθερία. Μπορείς να την απολαμβάνεις ή να μην την καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ο άλλος σου δίνει το δώρο της ελευθερίας και εσύ δεν το απολαμβάνεις, δεν καταλαβαίνεις ότι είναι δώρο. Όταν λέω λοιπόν για την απόλαυση της ομορφιάς, ε, φανταστείτε το ε, με το αντίδωρο. όταν σα δίνει το αντίδωρο. Όχι όταν το παίρνετε, όταν σα το δίνουν. Όποιο και να. Μετά, το μασά. Δεν το απολαμβάνει. Απολαμβάνει ότι σου το έδωσαν ή απολαμβάνει το πρόσφορο που είναι αφράτο, ωραίο, ζυμωτό που το έχει κάνει μια κυρία πάνω στο οποίο έβαλε μια όμορφη σφραγίδα και εσεί τρώτε μόνο ένα κομμάτι της σφραγίδας. Ρωτάω, την απόλαυση δεν την βλέπετε αμέσως μετά τη χαρά. Το πιο κλασικό είναι να πείτε το εξής. Άμα δεν μου το δίναν, το να φανταστείτε τον εαυτό σας στην ουρά. Δεύτε. Και για κάποιο λόγο δεν σας δίνουν το αντίθετο. Ή έχει ηλίψη. Εσείς την ώρα που φτάνετε δεν έχει πια Αφού προηγουμένως δεν είχατε χαρά και δεν είχατε απόλαυση μετά, δεν σας λείπει κάτι. Όχι, σας λείπει κάτι. Πάλι σας λείπει. Το ερώτημα είναι γιατί μας λείπει κάτι που όταν το έχουμε δεν το απολαμβάνουμε. Άρα η ομορφιά εδώ θα είναι ένα πλαίσιο και η απόλαυση, το βλέπετε πώς είναι το, ο τίτλος του Masterclass, βάζω, η απόλαυση της ομορφιάς. Η ομορφιά μπορεί να μην εξαρτάται από εσάς. Η απόλαυση σίγουρα η ομορφιά μπορεί να έχει κάτι το θεϊκό, το φυσικό. Η απόλαυση έχει κάτι το ανθρώπινο. Άρα είναι ο άνθρωπος που απολαμβάνει τη φύση. Το ερώτημα είναι, έχετε ακούσει ποτέ αν η ανθρωπότητα απολαμβάνει τη φύση. Και αν η φύση βλέπει την ανθρωπότητα ως δώρο. Όταν απολαμβάνουμε ένα πάρκο, το οποίο είναι φτιαγμένο νοητικά, σαν το παράδεισο στη γη. Το πρώτο πράγμα που ξεχνάμε όταν το απολαμβάνουμε αυτό το πάρκο, είναι ότι αυτό το πάρκο χωρίς άνθρωπο δεν υπάρχει. Ειδικά αν είναι ένα πάρκο που έχει αγγλική μεθοδολογία. Άμα είναι γαλλική, φαίνεται, δεν μπορεί να κάνουμε κανένα λάθος. Αλλά στο αγγλικό το πάρκο η ιδέα είναι όλα γίνονται σαν να ήταν μέσα στη φύση. Μόνο που μέσα στη φύση δεν υπάρχει έκταση που έχει την επιφάνεια ενός πάρκου και έχει 8.000 δέντρα και διαφορετικά. Δεν υπάρχει αυτό. Τι προσπαθώ να σας πω. Προσπαθώ να σας πω ότι αυτό το πάρκο είναι αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας σε ένα σημείο της ανθρωπότητας όπου δεν μπορεί να υπάρχει όλη η ανθρωπότητα. Αν θέλετε κάτι το πιο πρακτικό είναι ας πούμε όπως είναι τα Ηνωμένα Έθνη. Στα Ηνωμένα Έθνη έχετε όλους τους αντιπροσώπους στη Νέα Υόρκη και βέβαια και στην Γενέβη, αλλά μιλάω για το πολιτικό σκέλος, δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει στην ανθρωπότητα ο χώρο. Αλλά δεν μπορεί να πείτε ότι είστε στην Αμερική ή στη Νέα Υόρκη. Αυτό είναι μια παραχώρηση που έχουν κάνει οι Αμερικανοί. Άρα λέω απλώ ότι όταν είστε εκεί, υποτίθεται ότι είστε μέσα στην ανθρωπότητα. Στην πραγματικότητα είστε μέσα στον πυρήνα, γιατί είστε και αντιπρόσωπο. Σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη είστε πάλι υποτίθεται μέσα στην ανθρωπότητα. Έτσι, είναι. Ωραία. Όταν είσαι λοιπόν σε ένα πάρκο, ζείτε την ουσία της ανθρωπότητας. Δηλαδή, όλα αυτά που έχουν μπει μέσα στο πάρκο είναι όλα φυσικά. Αλλά έχουν μπει όλα με έναν τεχνητό τρόπο, στην πραγματικότητα ανθρώπινη. Ρωτάω τώρα. Όταν λέτε λοιπόν ότι εσείς μέσα σε ένα πάρκο απολαμβάνετε τη φύση απολαμβάνεται τη φύση ή το έργο τέχνης του ανθρώπου. Γιατί είναι ένα ζωντανό έργο τέχνης. Συνεχίζεται. Δεν είναι ένα έργο τέχνης που τελειώνει. Και γι' αυτό, άμα το σκεφτείτε καλά, δεν είναι ένα έργο που έχει πληρότητα. Είναι όμως ένα έργο που μπορεί να έχει τελειότητα. Γιατί έχει μέσα του και τον θάνατο και την ζωή και την πολυκυκλικότητα και την βαθύτητα. Και όλα αυτά τα βλέπετε. Όταν πάτε σε ένα μουσείο, βλέπετε τα ίδια. Γι' αυτό σιγά σιγά τα μουσεία σκέφτηκαν να κάνουν εκθέσει. Προσωρινέ. Για να σου σε τραβήξουν. Για να γίνει πόλο έλξη. Το πάρκο έχει τι εποχέ. Αλλάζει σε κάθε εποχή. Αν πα να δει το πάρκο το καλοκαίρι και πα να το δει το χειμώνα, δεν είναι το ίδιο πάρκο. Αλλά δεν πρέπει να πει, Α, το είδα το καλοκαίρι, είναι ανάγκη να πάω το χειμώνα. Μα στην πραγματικότητα, άμα πήγαινε και κάθε μέρα, κάθε φορά αλλάζει. Ρωτάω τώρα, εφόσον αλλάζει κάθε μέρα, είναι το ίδιο πάρκο. Κοιτάξτε τώρα τι κάνει ένα πάρκο. Η απόλαυσή σα, μου σηκώθηκε τρίχα. Η απόλαυσή σα μπορεί να είναι διαφορετική κάθε μέρα. Πόσα πράγματα κάνετε στη ζωή σας που τα απολαμβάνετε κάθε μέρα. Κανονικά, άμα είναι κάθε μέρα, είναι καθημερινό. Πώς μπορεί το καθημερινό να γίνεται κάθε μέρα χωρίς να είναι καθημερινό. Με τη συνεχόμενη αλλαγή. Στην πραγματικότητα είστε απέναντι σε έναν χαμελέοντα που έχει το μέγεθος ενός πάρκου. Και εσείς το βλέπετε να αλλάζει χρώματα. Και να λέτε, μα ε, είναι το ίδιο πάρκο. Αφού αναγκάζεστε να βγάλετε φωτογραφίες για να λέτε τότε πήγα. Άρα έχετε την εικόνα του τότε. Δεν έχετε την εικόνα του πάρκου. Έχετε την εικόνα του τότε. Φωτογραφίζετε το τότε. Φωτογραφίζετε. Τι. Την απόλαυσή σας και τον θαυμασμό εκείνη τη στιγμή. Τώρα το ερώτημα είναι πώς αυτό μπορεί να ζει και να είναι τόσο πλούσιο ακόμα και όταν το βλέπετε κάθε μέρα. Γιατί είναι, στην πραγματικότητα είναι πλούσιο κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή είναι ένα γεγονός. Είναι μια ομορφιά που εξελίσσεται. Είναι μια τελειότητα που δεν έχει τέλος. Δεν μπορεί να τελματίσει. Το θέμα είναι εσείς κάθε φορά που μπαίνετε μέσα σε αυτό το πάρκο. Ξέρετε ότι ανήκετε σε αυτό το πάρκο. Ή αναρωτιέστε σε ποιον ανήκει το πάρκο. Γιατί η ουσία ποια είναι. Είναι ότι όταν είναι προσβάσιμο και είναι ανοιχτό και σκέφτομαι και τη Νέα Υόρκη και τη Λιόν που έγιναν την ίδια περίοδο. Όταν το βλέπετε αυτό θα μπορούσατε να πείτε, εντάξει μωρέ, ένα πάρκο είναι με την αγγλική μεθοδολογία. Γιατί πας και στα δύο. Μετά το πάρκο, γιατί έχει πολιτιστικά στοιχεία και δεν έχει μόνο φυτά. Γιατί έχει αγάλματα, γιατί έχει κτίρια, γιατί μπήκαν και οι αρχιτέκτονες μέσα, γιατί έχει ζώα, Όταν μπαίνετε σε μια κυβωτό, το ερώτημα είναι, αν θα έχει ακόμα νερό, τα θα βγείτε. Η κυβωτός είναι η προστασία. Αλλά είναι μια προστασία που θα υποστείς. Γιατί το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι όταν είσαι σε μια κυβωτό, είναι πότε θα βγω. Γιατί ο κόσμος είναι έξω. σκεφτείτε το τώρα μαθηματικά και ανάποδα. Σκεφτείτε ότι κυβωτός είναι αυτό που είναι έξω από το πάρκο. Είναι εκεί που πάτε όταν δεν έχετε πρόσβαση στο πάρκο. Και μόλις το πάρκο είναι ανοιχτό ξαναμπαίνετε μέσα. Θα βλέπατε εντελώ διαφορετικά το πάρκο. Λέω λοιπόν ότι το θέμα της απόλαυσης είναι αυτό που σας λέω μερικές φορές με το γλυκό. Σου δίνουν ένα γλυκό να φας. Το τρως. Είσαι γλυκαντζής. Το τρως. Το απολαμβάνεις. Το χαίρεσαι. Και το όταν πίνεις το φρέσκο νερό το απολαμβάνεις. Δεν μπορείς να απολαμβάνεις φρέσκο νερό μόνο του. Πρέπει κάποιος να σε έχει γλυκάνει πριν είναι είναι όλα. Άρα, το ερώτημα είναι πότε ξεκινάει το θέαμα. Το ξαναλέω. Και τελειώνει την εισαγωγή με αυτόν τον παράξενο τρόπο. Όταν βλέπουμε έναν πίνακα που είναι τελειωμένος, πάμε και σε ένα μουσείο ή σε μια έκθεση και λέμε «Α, τι ωραίος». Ρωτάω «Θα θέλετε να τον βλέπατε ζωντανό» Δηλαδή από τον πίνακα, τον καμβά κενό και να βλέπετε ξαφνικά τον ζωγράφο να παίρνει το πρώτο πινέλο με τις πρώτες λαδομπογιές, λαδομπογιές θα πάρουμε, εντάξει. Λαδομπογιές για να έχουμε και το αισθησιακό, γιατί εντάξει, τα άλλα είναι λοιπόν. Εντάξει. Θα πάρουμε λοιπόν λαδομπογιές, τον βλέπετε να κατέβετε. Ρωτάω τώρα, αυτό σας φτάνει, δεν θα θέλατε να έχετε και το προσχέδιο την ώρα που ζωγραφίζει έτσι με κάρβουνο για να ξέρει που θα πάει. Ή το θέλετε κατευθείαν. Όχι, δεν το θέλετε κατευθείαν. Το θέλετε με βραδύτητα. Λέτε θέλω και το προσχέδιο. Ωραία. Πριν το προσχέδιο θέλετε την πρώτη μελέτη ή δεν τη θέλετε. Θέλετε και την πρώτη μελέτη. Μπορώ να κρατήσω όλες τις μελέτες που έχουν γίνει πάνω σε αυτό το έργο. Τις έχετε. Θέλετε να βλέπετε το έργο ζωντανό. Θα το έχετε. Στο τέλος, όταν θα έχει τελειώσει, θα θεωρείτε ότι τέλειωσε η παράσταση. Όχι. Θα περιμένετε το επόμενο έργο. Γιατί λέτε, δεν μπορεί να σταματήσει εδώ. Θα πρέπει να συνεχίσει. Στην πραγματικότητα, η απόλαυση συνδέεται με τη συνέχεια της χαράς.